Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς που τους αρέσουν τα smartwatch. Και σε μένα αρέσουν πάρα πολύ, χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό το Xiaomi Amazfit, το έχω λατρέψει. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί που τους αρέσουν τα αναλογικά. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, και τα αναλογικά και τα smartwatch. Πάντα έψαχνα να βρω τον τρόπο πώς θα καταφέρω να συνδυάσω και τα δύο σε δύο. Δηλαδή και τα δύο σε δύο. Και τα δύο σε ένα. Δηλαδή να έχω ένα αναλογικό ρολόι και ένα smartwatch που να μπορώ να κάνω tracking τις δραστηριότητες μου, τα βήματα, τον ύπνο μου και. Ώσπου είχα αυτή την απορία και τελικά η απορία μου βρήκε απάντηση στο Vivo Move της Garmin. Το συγκεκριμένο έρχεται από την εταιρεία Garmin, την ξέρετε όσοι ασχολείστε με αθλητικά, sportwatch tracking κλπ. Ρολόγια τα οποία σας δείχνουν πληροφορίες για την αθλητική σας δραστηριότητα. Όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι πολύ πιο, να σας το θέσω όσο πιο απλά μπορώ, λίγο πιο κλάση και λίγο πιο φινετσάτο, που είναι κυρίως για να μπορείς να το φοράς και όταν θα βγεις έξω να πιείς ένα καφέ σαν άνθρωπος ή όταν θα βγεις να διασκεδάσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο επιθετικό ή τόσο αθλητικό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, να σας το ανοίξω, να μην απορείτε πώς είναι μέσα. Είναι αυτό εδώ. Είναι πανέμορφο ρολόι. Γενικά, όσοι ασχολείστε με τα ρολόγια, θέλω να δώσετε προσοχή στο καντράν του. Δείτε πόσο εντυπωσιακό και πόσο όμορφο είναι. Το ρολόι έρχεται σε αυτό εδώ το κουτί. Όμορφα βλέπουμε εδώ Vivo Move, Step Count, Move Bar και Sleep Monitoring. Μετράει τρεις κλασικές ιδιότητες όπως και το Mi Band το 2, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πριν να το βγάλω από το κουτί, βλέπουμε ότι έχουμε δύο μπάρες εδώ πέρα. Η μία είναι η Activity Bar, η οποία επικοινωνεί με το, σας δείχνει την επικοινωνία που έχει το ρολόι με το application, γιατί υπάρχει και ειδική εφαρμογή για το συγκεκριμένο ρολόι και δίνει πληροφορίες σύμφωνα με το ποσοστό που έχουμε ολοκληρώσει από τα καθημερινά μας goal. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε κάποια setup, να ρυθμίσετε τι θέλετε για achievement της ημέρας, να κάνω 1000 βήματα, να κάνω 2000 βήματα, να τρέξω 10 μέτρα. Και ανάλογα με το πόσο έχετε εκπληρώσει τα καθημερινά σας achievement, σας αφήνει να δείτε στο πλάι κατά πόσο είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή φορτίζει από το 0 έως και 100%. Βλέπετε είναι πάρα πολύ διακριτικό, δεν έχει ψηφιακά νούμερα, δεν έχει κάτι άλλο, έχει μόνο δύο μπάρες, είναι αυτή. Λοιπόν, επίσης η εφαρμογή, επειδή μπορεί και συγχρονίζεται με το ρολόι, βλέπει πώς τα πας, βλέπει πόσο ποσοστό έχεις ολοκληρώσει και ανάλογα με το τι έχεις κάνει, σου δίνει καινούργια task διαφορετικά. Δηλαδή, μπορείς να τα αφήσεις στο random, εάν βαριέσαι, προκειμένου να σου δίνει η ίδια εφαρμογή goal για κάθε μέρα και να σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα το σημερινό στόχος μας είναι να κάνουμε 2000 βήματα. Κάντα. Αν τα ολοκληρώσεις καλώς, συντάλλωσε πάλι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω. Και το διπλανό είναι το Move Bar, έτσι λέγεται, και έχουμε και στο πλάι του ρολογιού αυτό εδώ το button, το οποίο button πέρα από το ότι ρυθμίζει την αναλογική ώρα του ρολογιού, εάν το πατήσεις μία φορά ανανεώνει το status σου σε σχέση με το τηλέφωνο και αν το κρατήσεις τρία δευτερόλεπτα πατημένο, τότε αναλαμβάνει να το συνδέσει με το τηλέφωνό σου σε περίπτωση που δεν είναι συνδεδεμένο. Είναι ένα ρολόι το οποίο το φοράς για πολύ καλό ρολόι για να βγεις έξω. Είναι για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να θυσιάσουν το στυλ σε σχέση με την εμφάνιση και μέσα το κουτί έρχεται εκτός από το βιβλιαράκι. Τώρα ετοιμαστείτε επειδή είναι από την Garmin, έτσι, δείτε manual, δείτε ένα μικροσκοπικό manual με ρυθμίσεις και setup σε διάφορες γλώσσες, προφανώς υπάρχει και στα αγγλικά πρώτο, 30 σελίδες manual μόνο σε κάθε γλώσσα, σκεφτείτε λοιπόν. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο και στο κάτω μέρος το κουτί έχει το λουράκι, το οποίο λουράκι είναι αρκετά εντυπωσιακό, genuine leather λέει, το οποίο μπορεί και να αλλαχτεί, δεν είναι κάτι, και αλλάζει όπως αλλάζουν και τα Mi Band, έχουν αυτόν εδώ τον ωραίο διακόπτη που μπαίνει και βγαίνει, οπότε εσύ μπορείς να το ρυθμίσεις ανάλογα με το πώς θες. Είδα στο eBay υπάρχουν πάρα πολλών τύπων λουράκια ανάλογα με το πώς θες να το ρυθμίσεις. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα από τα ρολόγια που όταν το είδα το λάτρεψε. Υπάρχει σε διάφορα χρώματα, αλλά εμένα με κέρδισε το λευκό. Θέλω το καντράν μου να είναι
όμορφο, να είναι διακριτικό, να είναι όσο πιο καλό γίνεται. Και να σας βάλω λίγο και τα λουράκια να δούμε πώς γίνεται για να είναι ολοκληρωμένο το ρολόι. Γιατί ένα ρολόι από μόνο του δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο χωρίς τα λουριά του και είναι αυτά που του δίνουν το τελικό στυλ και την εμφάνισή του. Όσοι με ξέρετε και έχετε δει κατά καιρούς στο κανάλι, ξέρετε πόσο λατρεύω τα ρολόγια και αυτός είναι ένας ωραίος συνδυασμός και των δύο. Το συγκεκριμένο ρολόι το βρήκα σε προσφορά. Όταν το πήρα είχε γύρω στα 140 ευρώ προσφορά που θεωρείται... Α, το αυτό εδώ είναι. Το οποίο ήταν πολύ καλή τιμή από τα 280 που είχε αρχικά. Δηλαδή είχε πέσει το 50% περίπου σχεδόν. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ρολόι. Είναι ένα ρολόι πανέμορφο. Είναι ένα ρολόι το οποίο θα βάλεις προφανώς όταν πας σε μια δουλειά ή στο γραφείο ή οπουδήποτε αλλού. Ή θα βγεις το βράδυ. Δεν είναι κάτι το οποίο το φοράς για να πας στο γυμναστήριο προφανώς. Αν και υπάρχει και αντίστοιχη σειρά για το γυμναστήριο. Είναι κάτι διαφορετικό από την Garmin. Και όσοι ξέρετε την εταιρεία, ξέρετε ότι είναι Garmin και ότι είναι ποιότητα πάνω σε αυτά. Έχει για να μετράει, ξαναλέμε, βήματα, ύπνο και θερμίδες. Δεν έχει για τον παλμό της καρδιάς να μετράει πόσο χτυπάει η καρδιά μας. Και είναι ένα πολύ ωραίο addition για κάποιον ο οποίος θέλει τα βασικά, αλλά θέλει να έχει και ένα μικρό στυλ. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ και μόνο που το βλέπω, το έχω λατρέψει. Φαίνεται πανέμορφο το ρολόι, πραγματικά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά, από μένα.